Βασίλης Χαρίσης, Αναπλάθοντας χώρους ζωής και ιστορίας είναι ο τίτλος της περιοδικής έκθεσης που εγκαινιάστηκε το μεσημέρι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Μιας έκθεσης φοροτιμής στον Βασίλη Χαρίση, που αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην μεταπολεμική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης των Ιαννίνων και της ευρύτερης περιοχής. Η δράση του περιέλαμβανε μεταξύ άλλων μελέτες νεόδμητων κτιρίων δημοσίου χαρακτήρα, όπως είναι το κτίριο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών και του τουριστικού της Περιπτέρου, οι μελέτες τεκμηρίωσης αποκατάστασης αρχαίων και βυζαντινών μνημείων, όπως είναι το Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης, η Ιερά Μονή Δουρού της Ιωαννίνων, αλλά και μελέτες διαμόρφωσης και ανάπλασης ιστορικών τόπων, όπως είναι η Δωδώνη, το Σούλι, ενώ κομβικής σημασίας θεωρείται η συμβολή του στην θεσμοθέτηση του πλαισίου προστασίας των παραδοσιακών οικισμών και κυρίως του Ζαγορίου, κάτι που οδήγησε στην έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, επιστέγασμα του οποίου είναι και η ένταξη του Ζαγορίου στα πολιτιστικά μνημεία της UNESCO. Η έκθεση εγκαινιάστηκε παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων της περιοχής που ανέδειξαν με τις ομιλίες τους την εμβληματική φυσιογνωμία του Βασίλη Χαρίση. Δεν έχει την τιμή και την τύχη να τον γνωρίσω από κοντά, αλλά όλοι μας ζούμε ανάμεσα στα έργα του και απολαμβάνουμε όσα αυτός διαφύλαξε για εμάς. Η σημερινή ημέρα αποτελεί ελάχιστο και οφειλόμενο φόρο τιμής στη μνήμη του και μακάρι να γίνει απαρχή και άλλων εκδηλώσεων για το έργο και την προσφορά του στη σύγχρονη Ελλάδα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εντός του έτους θα είναι έτοιμος και ο κατάλογος της έκθεσης και ελπίζω οι εκπρόσωποι των φορέων που βρίσκονται σήμερα εδώ να οργανώσουν μεσοπρόθεσμα και μια ημερίδα ή συνέδριο στη μνήμη του Βασίλη Χαρίση, καθώς δεν εξαντλείται η κατανόηση της πολυσχηδούς προσωπικότητάς του και του έργου του με την πραγματοποίηση μιας λεμόνης έκθεσης. Ως τέος Δήμαρχος Μετσόβου και ως Περιφερειάρχης Υπήρου θεωρώ ότι είχα υποχρέωση να είμαι αυτή την ώρα εδώ για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ότι έκανε για αυτόν τον τόπο ο αείμνηστος Βασίλης Χαρίσης. Έτυχε να συνεργαστούμε στο Μέτσοβο όταν ήμουν δήμαρχος από κοντά και θέλω να πω ότι συνεργάστηκε με δύο πολιτικές προσωπικότητες εδώ για πάρα πολλά χρόνια, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος Ρότος και ο Ευάγγελος Αβέρος Τσιτσίτσας. Πάντα σε λίγα λεπτά όταν συζητούσε έδινε με σκαρίφημα και την ιδέα. Μεγάλο ευχαριστώ, αλλά αυτές τις μέρες και σε λίγο στο Μάη μήνα θα πούμε επίσημα ότι το Ζαγόρι μπαίνει ως πολιτιστικό μνημείο στην Ευρώπη. Όλο αυτό οφείλεται στο διάταγμα το δικό του που κράτησε αυτή την περιοχή ανέπαφη και είναι για μένα ο προτεργάτης που σήμερα μιλάμε όλοι ότι το Ζαγόρι μπαίνει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ καταρχήν τον Έφορο για την πρόσκληση, την τιμητική αυτή πρόσκληση σε μια εκδήλωση που τιμά έναν άνθρωπο ο οποίος άφησε το στίγμα του σε ολόκληρη την περιοχή. Είναι μεγάλη υπόθεση οι άνθρωποι να έχουν οράματα που αφορούν το κοινό, δηλαδή τον κοινό μας χώρο και τον κοινό μας βίο και είναι μεγάλη υπόθεση όσοι επίσης έχουν δικά τους οράματα να εμπιστεύονται τους ειδικούς. Ο Χαρίσης λοιπόν, ο Βασίλης, φαίνεται ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος και οράματα είχε, αλλά και την ειδίκευση και το χάρισμα είχε αυτά τα οράματα να τα πραγματοποιεί, να τα υλοποιεί και να ομορφαίνει το χώρο και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τα πράγματα να προχωρούν μπροστά. Και σε τέτοιους ανθρώπους είμαστε ευγνώμονες για το έργο τους, είμαστε ευγνώμονες για το παράδειγμά τους, είμαστε ευγνώμονες για αυτό το οποίο παρήγαγαν και βεβαίως πάντοτε πρέπει να τους μνημονεύουμε έτσι ώστε να γίνονται παράδειγμα και υπόδειγμα δημιουργικότητας και προσφοράς στον τόπο και στον πολιτισμό. Για μένα, ξέρετε, σήμερα είναι πιο εύκολο να μην μιλήσω ως δήμαρχος για τον Βασίλη Χαρίση,
αλλά ως τομάς για τον κύριο Βασίλη. Γιατί οι σχέσεις της οικογένειας με την οικογένεια Χαρίση ήταν μια πολύ ωραία, βαθιά φιλική σχέση διαχρονικά. Και είναι σημαντικό γιατί έχω και εγώ μνήμες, περίπου στη μεταφυλική ηλικία, τον Βασίλη Χαρίση στο γραφείο του πατέρα μου να συνεργάζω, να δουλεύω με το παχύ του μουστάκι, με το τσιγάρο στο χέρι, σε έναν συνεχή διάλογο και ανταλλαγή απόψεων. Για το επιστημονικό έργο του Βασίλη Χαρίση θα μιλήσουν άξιοι άνθρωποι σήμερα. Δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα, απλώς θέλω να πω και εγώ, το ανέφερε και ο Περιφερειάρχης πριν, ότι ο Βασίλης Χαρίση σήμερα μάλλον θα μας κοιτάει από ψηλά και θα χαμογελάει και θα χαίρεται μετά την εξέλιξη που είχαμε το Ζαγόρι να μπει στον κατάλογο των μνημείων της UNESCO και η προεργασία που είχε γίνει από τη μεριά του. Ήταν πάρα πολύ σημαντική για να φτάσουμε εδώ σήμερα και ψάχνοντας το Χάρη, με τον οποίο είχαμε συζητήσει την προηγούμενη δημοτική περίοδο ότι οφείλει ο Δήμος να δώσει, να ονοματίσει μια οδό με το όνομα του Βασίλη Χαρίση, δεν τα καταφέραμε την προηγούμενη περίοδο, αλλά τώρα που είμαι Δήμαρχος θα γίνει πράξη. Γιατί ο τόπος του οφείλει στον Βασίλη Χαρίση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Βασίλης Χαρίσης πέτυχε πράγματι με βαθιστόχαστες μελέτες και επιμελημένα σχέδια να αναγεννήσει ως προς τα εξωτερικά βασικά και ουσιώδη μορφικά συστατικά της στοιχεία, την αρχιτεκτονική που επικρατούσε στα Γιάννηνα έως το τέλος του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Η διατήρηση αυτή εναρμονίστηκε πάντως με τις καινοτόμες μεταβολές που συνόδευσαν την συγκρότηση των εσωτερικών χώρων προκειμένου να υπηρετηθεί η λειτουργικότητά τους όπως διαμορφώθηκε και απαιτείται πλέον στη νεότερη και σύγχρονη εποχή. Θωρακίζοντας τα έργα τα οποία κατέλειπε στα Γιάννηνα με λιτότητα, υψηλή αισθητική, δόρισε οπτικές εντός εισαγωγικών αξίες στην καθημερινότητα ημών των πολιτών. Η μακρά, στενή σχέση συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης και φιλίας του Βασίλη Χαρίση με τον Κώστα Φρόντζο υπήρξε το εφαλτήριο της ανάθεσης στον πρώτο όλων των αρχιτεκτονικών μελετών για την ίδρυση των κτηρίων της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Αρχής γενομένης από το Μέγαρό της στην οδό Παρασκευοπούλου, αλλά μεταξύ άλλων με το εμβληματικό υπαίθριο θέατρο ή και την ρηξικέλευτη παρέμβαση και ανάδειξη των γνωστών Λιθαριτσίων. Στο αρχείο της ΕΙΜ απόκειται ένας αξιοσέβαστος αριθμός των αρχιτεκτονικών σχεδίων και σκαρυφημάτων που εκπώνησε ο Βασίλης Χαρίσης, και ανάμεσά τους εμφανίζεται και ο εικαστικός Χαρίσης, μικρές ζωγραφικές συνθέσεις που αποπνέουν το πολυτάλαντο του ανδρός. Ο Βασίλης Χαρίσης αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στη μεταπολεμική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης των Ελλήνων και της ευρύτερης περιοχής. Ο γενικός αρχιτέκτονας έφερε τις πλαγιές του πολλά κτίρια των Ιωαννίνων, Εθνική Τράπεζα, Νέα Πτέρυγα Καλαβαλακού Μουσείου της ΕΕΜ, την Πέθυρα Θέατρο της ΕΕΜ, το Ιστικό Περίπτωρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, οίκημα στο Πάρκο Πισινέλα, που είναι αποθήκη μέρος του Μέτσοπου, καθώς και στην ανάδειξη του Αρχαίου Θέατρου της Οδοδόνης, όπου με βάση την δική του μελέτη άρχισαν στις συστηματικές εργασίες της εταιρείας και ανασύνδεσής του. Πέρα του προαναφερθέντου, ο Χαρίσης ασχολήθηκε με συνθέσεις απλών, αλλά και σύνθετων αρχιτεκτονικών και πολυδρομικών έργων, με ανασκαφές, αναπαραστάσεις και ανασυνδεσίες αρχαιοτήτων. Καθώς και με τη μελέτη θεμάτων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής προπάντων της Ηπείρου. Προσωπικά θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που γνώρισα, συνδέθηκα φιλικά και συνεργάστηκα με τον Βασίλη. Μας συνέδεαν αγάπη ζωής, η αγάπη για την ακριβή μας πόλη των Ιωαννίνων, για την Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών, για το θυγατρικό της Ίδρυμα Μελετών Ιωνίων και Αδριατικού Χώρου, για την Ορθοδοξία και την τέχνη της. Ο Βασίλης σε οδηγούσε με χέρι αγάπης, με χέρι σταθερό, με βαθιά γνώση, με ευαισθησία, με καλοσύνη, με φιλία. Γελαστός, αισιόδοξος, ειλικρινής, υπεύθυνος, επιηγής, αλλά και αυστηρός όπου χρειάζονται.
Το Βασίλη δεν την εκτιμούσε μόνο για την προσωπικότητά του, για το θαυμαστό του έργο. Τον αγαπούσε πάνω απ' όλα. Ως άνθρωπος και ως δημιουργός στάθηκε ψηλά, κερδίζοντας, όπως είπαμε, την αγάπη και το θαυμασμό όχι μόνο όσων τον γνώρισαν, αλλά και εκείνων που καθημερινά θαυμάζουν και αναπαύονται στα εμβληματικά αρχιτεκτονήματά του, που στολίζουν την αγαπημένη του πολιτεία, εμπνέοντας την αγάπη, την εκτίμηση, το θαυμασμό, την επιθυμία για δημιουργική μίμηση. Ιδιαίτερα συγκινημένη η σύζυγός του Σοφία, που ευχαρίστησε τους διοργανωτές για αυτή την πρωτοβουλία. Ένα από καρδιάς ευχαριστώ για όλους σας που ήρθατε να τιμήσετε το Βασίλη μας. Σας ευχαριστώ. Και ένα εύγε και μεγάλο ευχαριστώ για τους διοργανώσαντας αυτή την ωραία εκδήλωση. Κοπιάσατε πάρα πολύ, τα φτιάξατε όλα τόσο τέλεια όσο θα τα ήθελε και ο ίδιος. Θερμά ευχαριστώ και έβγε. Τι άλλο να σας πω. Το μόνο που μπορώ να σας πω, ο Βασίλης ήτανε σύζυγος, πατέρας, παππούς, αρχιτέκτονας, ζωγράφος, συγγραφέας και πόσα άλλα. Εσείς τα είπατε καλύτερα από μένα. Για όλα όμως, για όλα ήτανε πολύ ερευνητικός και πολύ εργατικός για να κάνει κάτι, να πει κάτι, να δει κάτι. Έψαχνε την ουσία των πραγμάτων και όχι το φαινόμενο, την επιφάνεια και τη ρηχότητα. Και νομίζω πάντα το πετύχαινε. Αλλά ο Βασίλης δεν ήταν μόνο δικός μας. Είδατε, είπα Βασίλη μας. Ήτανε και δικό σας. Μπορεί να σας τον πήραμε, αλλά το έργο του ζωντανού και αγέροχο θα βρίσκεται γύρω σας και βρίσκεται γύρω σας. Όπου πάτε θα δείτε έργο του Βασίλη. Γι' αυτό θα είναι και αιωνία η μνήμη του. Ακολούθησαν ομιλίες για το χρονικό της έκθεσης από αρχαιολόγους της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιαννίνων. Το πολεοδομικό έργο του πολυτάλαντου Βασίλη Χαρίση παρουσίασε ο πρώην υπουργός και πολιτικός μηχανικός Σταύρος Καλογιάννης, ενώ για τον Βασίλη Χαρίση την αρχιτεκτονική αλλά και τον λόγο μίλησε ο Γιώργος Μύρης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιαννίνων. Ως αυτόπτης μάρτυρας και αυτουργός της πρώτης αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου και ως πρώτος μελετητής της αρχιτεκτονικής του, υπήρξε συνομιλητής και πηγή πληροφοριών πριν την έναρξη των νεότερων εργασιών αποκατάστασης, κατά τις οποίες, όπως είναι γνωστό, επανεξετάστηκε με νέους όρους το ζήτημα επέμβασης στο μνημείο. Η μνήμη της δράσης του στη Δωδόνη δεν θα μπορούσε να μην συμπεριλάβει τη συμμετοχή του στη διοργάνωση των εορτών της Δωδόνης. Μετέπειτα Δωδονέων από την ΕΕΜ, διαμορφώνοντας το αρχαιολογικό χώρο για την υποδοχή τους ή εκπονώντας τις αφίσες των εκδηλώσεων. Για τις εορτές αυτές άλλωστε υλοποιήθηκε η πρώτη αποκατάσταση του θεάτρου στο πλαίσιο της γενικότερης ιδεολογικής τάσης της εποχής για την ένταξη των μνημείων στις πολιτικές αναγέννησης του τόπου μέσω του τουρισμού. Πάντως, πέραν όλων, η αναβίωση του τραγικού λόγου στο φυσικό της χώρο